Το Ηράκλειο είναι η μεγαλύτερη πόλη της Κρήτης, μια πόλη που σφίζει από ζωή και ανθρώπινη δραστηριότητα. Μια πόλη που ο κάθε δρόμος έχει και μια ιστορία να σου διηγηθεί. Ο πρώτος οικισμός χρονολογείται από τη Μινωική εποχή και τοποθετείται στη θέση γύρω από το σημερινό μικρό βενετσιάνικο λιμάνι του Ηρακλείου, που αποτελούσε το λιμάνι της Κνωσού, όπως μας βεβαιώνει ο Έλληνας γεωγράφος Στράβων. Έχει δε πίνιον το Ηράκλειον η Κνωσός. Στις ανασκαφές που πραγματοποίησαν σε ένα όριγμα του Αγίου Πέτρου στο παραλιακό μέτωπο της πόλης, ο Αμερικανός νομισματολόγος George Miles με τον έφορο Βυζαντινών αρχαιοτήτων Κρήτης Μανώλη Μπορμπουδάκη το 1967 βρέθηκαν νομίσματα και πρωτογεωμετρικά όστρακα που βεβαιώνουν ότι ο οικισμός του λιμανιού υπήρχε από την πρωτογεωμετρική περίοδο το 1000 έως 950 π.Χ. Πρόκειται δηλαδή για το επίνιον της Κνωσού, το Ηράκλειον που αναφέρει ο Στράβων. Αρχικά είχαν δημιουργηθεί δύο σημαντικοί παραθαλάσσιοι οικισμοί από την Κνωσό. Ο ένας στις εκβολές της ανατολικής όχθης του ποταμού Κέρατου, που εκβάλλει στο προάστιο Κατσαμπάς, με εκτεταμένες λιμενικές εγκαταστάσεις, και ο άλλος στο ύψωμα του πόρου, όπως μαρτυρούν οι εγκαταστάσεις που ήταν εκεί από τα εργαστήρια σφραγιδογλυφίας, επεξεργασίας οστέινων αντικειμένων και χύτευσης μετάλλων. Στη διάρκεια της γεωμετρικής περίοδου, η Κνωσός παρακμάζει και μαζί της παρακμάζουν και οι οικισμοί του Κατσαπά και του Πόρου. Ο Κέρατος ποταμός που λειτουργούσε ως θαλάσσιος δρόμος που συνέδεε την θάλασσα με την πρωτεύουσα χάνει την σπουδαιότητά του και τότε δημιουργείται ο οικισμός Ηράκλειον 4 χιλιόμετρα δυτικότερα. Ευρήματα ανασκαφών που προέρχονται από διάφορα σημεία της σημερινής πόλης βεβαιώνουν την κατοίκηση του χώρου κατά τους κλασικούς και ελληνιστικούς χρόνους. Με την ονομασία Ηράκλειον αναφέρεται το λιμάνι της Κνωσού και κατά την ρωμαϊκή περίοδο τον 3ο μετά Χριστό αιώνα. Αυτό διαπιστώνεται από το γεγονός ότι δύο από τους Αγίους Δέκα που μαρτύρησαν στη Γόρτινα επί αυτοκράτορος της Ρώμης Δεκίου ήταν ο Ευάρεστος και ο Μόβιος από το Ηράκλειο. Το 146 π.Χ. μετά την υποταγή της Νότιας Ελλάδας στους Ρωμαίους η Κρήτη βρέθηκε στο επίκεντρο των ρωμαϊκών επιδιώξεων διότι θα έδινε στη Ρώμη την δυνατότητα να προστατεύσει το θαλάσσιο εμπόριο από τους πειρατές. Η αφορμή για την επέμβαση δόθηκε στη διάρκεια του Δεύτερου Μηθριδατικού Πολέμου που διήρκεσε από το 74 έως το 64 π.Χ. Ο φιλόδοξος βασιλιάς του Πόντου Ευπάτορ αντιδρούσε στα σχέδια των Ρωμαίων και έστειλε στην Κρήτη τον στρατηγό Δωρύλαο προκειμένου να συγκροτήσει ένα σώμα επίλεκτων Κρητών πολεμιστών. Εκτός από τη σχέση των Κρητών με τον Μηθριδάτη, οι Κρήτες κατηγορήθηκαν από τους Ρωμαίους και για τη σχέση τους με τους φοβερούς πειρατές της Κιλικίας και το 74 π.Χ. η Ρωμαϊκή Σύγκλητος ανέθεσε στο στρατηγό Μάρκο Αντώνιο να υποτάξει την Κρήτη, αλλά απέτυχε με ταπεινωτικές συνέπειες. Οι Κρήτες στρατηγοί πανάρης από την Κειδονία
και Λασθένης από την Κνωσό κατέστρεψαν το ρωμαϊκό στόλο σε μια ναυμαχία ανάμεσα στο Ηράκλειο και το νησί Δία. Κρέμασαν τους Ρωμαίους στα κατάρτια των πλοίων τους και ο Μάρκος Αντώνιος πέθανε ντροπιασμένος. Η Ρώμη όμως επέμεινε και το 69 π.Χ. εκδηλώθηκε νέα επιχείρηση με τον ύπατο Κόιντο και Κύλιο Μέτελο, ο οποίος σε 2 χρόνια κατάφερε να υποτάξει όλη την Κρήτη, η οποία με πρωτεύουσα την Γόρτινα έγινε ρωμαϊκή επαρχία μαζί με την Κυριναϊκή. Ο Ρωμαίος ιστορικός Λεύκιος Ανέος Φλόρος έγραψε τότε: «Αν θέλουμε να γνωρίζουμε την αλήθεια, τον Κρητικό πόλεμο τον κάναμε από μόνη την επιθυμία να νικήσουμε και να υποδηλώσουμε το σπουδαίο τούτο νησί». Το Αρχαιολογικό Μουσείο του Ηρακλείου είναι ένα από τα σημαντικότερα της Ευρώπης και ο επισκέπτης μπορεί να θαυμάσει σήμερα αρχαιολογικές συλλογές που χρονολογούνται από την νεολιθική περίοδο μέχρι τους ρωμαϊκούς χρόνους, καλύπτοντας μια περίοδο 5.500 χρόνων. Στο μουσείο εκτίθενται τα θαυμάσια αριστουργήματα του μινωικού πολιτισμού, όπως το Ζαρφίκιο, η Θεά των Φιδιών και ο δίσκος της Φεστού, που κρατά ακόμη εφτασφράγιστα τα μυστικά του. Απέναντι στην είσοδο του μουσείου βρίσκεται το άγαλμα του αρχαιολόγου Στέφανου Ξανθουδίδη, που ήταν ο ιδρυτής του. Μετά τον διαχωρισμό της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, η Κρήτη υπάγεται στο Βυζάντιο και η πρώτη Βυζαντινή περίοδος διαρκεί μέχρι το 824. Ο οικισμός του Ηρακλείου συνεχίζει να υπάρχει την πρώτη Βυζαντινή περίοδο, όπως βεβαιώνεται από τους σταδιασμούς της Μεγάλης Θαλάσσης, αλλά και σε στήλη του 7ου αιώνα που βρέθηκε κοντά στο λιμάνι. Την περίοδο εκείνη, ο οικισμός ήταν οχυρωμένος και αναφέρεται με την ονομασία Κάστρο, σε εγκόμιο του Αγίου Ανδρέα του Εντικρίση. «Ειν δε ούτως ο μακάριος διάγων και ζών κατά Θεών ευσεβώς, εν το επιλεγωμένο της Κρήτης Κάστρο». Το 824 οι Σαρακινοί καταλαμβάνουν την Κρήτη, εκμεταλλευόμενοι την αδυναμία του Βυζαντίου να προστατέψει τα παράλια της αυτοκρατορίας εξαιτίας της επανάστασης του Θωμά του Σλάβου. Στις αρχές του 9ου αιώνα τα αραβικά χαλιφάτα της Ανδαλουσίας περιέρχονται σε κρίση και ο αρχηγός της Κόρδοβας Αμπού Χαφς Ομάρ πήρε το λαό του, 10.000 ψυχές όλους κι όλους, και με 40 πλοία κουμπάρια κατέλαβαν την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου το 818 στις αρχές της βασιλείας του Χαλίφη Μαμούν.
Σύντομα όμως εκδιώχθηκαν από τους Αιγύπτιους και το 824 αποβιβάζονται στα νότια παράλια της Κρήτης. Κατέστρεψαν τη Γόρτινα που ήταν ακόμη πρωτεύουσα της Κρήτης και εγκαταστάθηκαν στο Ηράκλειο που ήταν καταλληλότερη θέση για τις πειρατικές τους επιδρομές. Ο Άραβας ιστορικός Μπαλαδούρη γράφει για το γεγονός. Έγινε εισβολή στην Κρήτη κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Χαλίφη Μαμούν από τον Αμπού Χαφσουμάρα Ισί, τον Ανδαλούσιο, ο οποίος είναι γνωστός ως Κρητικός. Στην αρχή κατέκτησε το Φρούριο και διέμεινε εκεί. Μετά άρχισε την κατάκτηση του υπόλοιπου νησιού βήμα προς βήμα, μέχρι που τίποτε δεν παρέμεινε στα χέρια των Βυζαντινών και κατέστρεψε τα φρούριά τους. Οι Σαρακινοί οχύρωσαν το Ηράκλειο με ένα φρούριο που οικοδόμησαν από άψητους πλίνθους και άνοιξαν περιμετρικά μια βαθιά τάφρο. Το φρούριο αυτό το ονόμασαν Rabd el Kandak, φρούριο της τάφρου. Στα 133 χρόνια της Αραβοκρατίας μέχρι το 961 η Κρήτη είχε μετατραπεί σε ένα τόπο μαρτυρίου και οδύνης και το Ηράκλειο κέντρο δουλεμπορίου. Οι Σαρακινοί έγιναν η μάστιγα και ο τρόμος του Αιγαίου και έφερναν στο χάντακα τους σκλάβους και τα λάφυρα από τις επιδρομές που έκαναν στα ελληνικά παράλια και τα νησιά για να τους πουλήσουν στους εμμύριδες της Ανατολής. Ολόκληρο το νησί βογκούσε από τις βαρβαρότητες των Σαρακινών και οι Βυζαντινοί χρονικογράφοι αναφέρουν την Κρήτη ως θεόλετον και βαρβαροτρόφων και κατηραμένη χώρα των απίστων, των αθεοτάτων Κρητών, όπως τους αποκάλεσε ο Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης. Οι Άραβες με τα δεινά που έφεραν στην Κρήτη διέθεταν και μεγάλο πλούτο που αποκτούσαν από τις πειρατικές επιδρομές και τα σκλαβοπάζαρα. Στη θέση που τους υπέδειξε, σύμφωνα με την παράδοση, ένας μοναχός, έκτισαν μεγαλοπρεπή κτίρια αραβικής αρχιτεκτονικής, όπως αυτά που είχαν στην Κόρδοβα της Ισπανίας με χαρακτηριστικό δείγμα το περίφημο Τέμενος Μεθκίτα. Παρόμοιες αρχιτεκτονικές κτίρια οικοδόμησαν οι Σαρακινοί και στο Φρούριο του Χάνδακα, τα ερείπια των οποίων αποκαλύφθηκαν τυχαία στη διάρκεια οικοδομικών εργασιών στη συμβολή των οδών Βύρονος και Θαλίτα, καθώς και πίσω από την Εθνική Τράπεζα της 25ης Αυγούστου, με εντυπωσιακά ευρήματα που πλουτίζουν τις γνώσεις μας για το ιστορικό παρελθόν της πόλης του Ηρακλείου, όπως μας τα είχε παρουσιάσει η αρχαιολόγος κυρία Λιάνα Σταρίδα. Το Βυζάντιο επιχείρησε επανειλημμένως να ανακτήσει την Κρήτη, αλλά οι εκστρατείες με τους στρατηγούς Κρατερό και ο Ορίφα κατέληξαν σε τραγωδίες. Ο Βυζαντινός αυτοκράτορας Ρωμανός Δεύτερος ο Πορφυρογέννητος αποφάσισε νέα εκστρατεία στην Κρήτη και στις 5 Ιουλίου 960 μια τρομερή αρμάδα με τον Νικηφόρο Φωκά αναχώρησε από την Κωνσταντινούπολη για την Κρήτη. 2.000 πυρφόρα πλοία, 1.000 δρόμονες, 16 χελάνδια και 307 καματηρά πλοία με εφόδια έφτασαν στην Κρήτη. Ο Μέγας Δρουγάριος, ο ναύαρχος δηλαδή της εκστρατείας, ήταν ο κοιτονίτης κλειδούχος Μιχαήλ και ο Νικηφόρος Φωκάς είχε μαζί του ως πνευματικό τον πιστό φίλο του μοναχό και αργότερα Άγιο Αθανάσιο τον Αθωνίτη που ίδρυσε τη μονή της Μεγίστης Λαύρας του Αγίου Όρους. Ο Φωκάς με τον πολυάριθμο στρατό του ελευθέρωσε αρχικά την Ήπεθρο και στη συνέχεια πολιορκεί το φρούριο της Τάφρου, το Rabd el Kandak.
Με τους καταπέλτες εξακοντίζει τα κομμένα κεφάλια των Σαρακινών μέσα στο φρούριο, ώστε οι πολιορκούμενοι να χάσουν κάθε ελπίδα. Και στις 7 Μαρτίου του 1961, με μια γενική επίθεση, μπαίνει στο φρούριο και καταστρέφει τα πάντα από τα θεμέλια, για να μην υπάρχει πια αυτός ο αμαρτωλός τόπος. Ο Νικηφόρος Φωκάς, μετά την καταστροφή του Χάνδακα, έκτισε ένα νέο φρούριο στο δίκορφο ύψωμα πάνω από το σημερινό χωριό Προφήτης Ηλίας, το οποίο ονόμασε Τέμενος, και από αυτό πήρε την ονομασία της η επαρχία Τεμένους. Εκεί εγκαταστάθηκαν οι νέες αρχές του νησιού, αλλά επειδή ήταν μακριά από τη θάλασσα, δεν εξυπηρετούσε τις εμπορικές δραστηριότητες των κατοίκων, οι οποίοι επέστρεψαν στην παλιά πόλη, έκτισαν νέα τείχη πάνω στα αραβικά και ονόμασαν την πόλη Χάνδαξ, αντί του αραβικού Καντάκ. Η νέα πόλη αναπτύχθηκε με γοργούς ρυθμούς. Καινούργοι κάτοικοι έφταναν καθημερινά και επειδή δεν υπήρχε πλέον χώρος για εγκατάσταση μέσα στα τείχη, δημιουργήθηκαν έξω από αυτά νέα προάστια, τα οποία επικοινωνούσαν με την πόλη από τη μοναδική πύλη, την οποία ονόμασαν αργότερα η Ενετή Βολτόνε και ήταν μπροστά από την σημερινή Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη του Ηρακλείου. Η κυριαρχία των Βυζαντινών διήρκεσε μέχρι την εποχή της τέταρτης σταυροφορίας του 1204, οπότε καταλήθηκε οριστικά η Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Οι σταυροφόροι είχαν υποσχεθεί στον αρχηγό της σταυροφορίας Βονιφάτιο τον Μονφερατικό ότι θα ήταν ο πρώτος Λατίνος αυτοκράτορας της Κωνσταντινούπολης, αλλά ο δόγης της Βενετίας Ενρίκο Ντάντολο είχε αντιρρήσεις και πρώτος αυτοκράτορας εξελέγει ο Βαλδουίνος πρώτος. Αλλά και για να εξευμενήσουν τον Βονιφάτιο, του πρόσφεραν το βασίλειο της Θεσσαλονίκης και το θέμα της Κρήτης. Εκείνος όμως, νέος και άπειρος καθώς ήταν, δέχθηκε να πουλήσει την Κρήτη στους Ενετούς για 1000 μάρκες αργύρου που αντιστοιχούσαν σε 50.000 χρυσά δουκάτα. Η Συμφωνία Αγοραπολισίας, γνωστή ως Refutatio Cretae, υπεγράφει μυστικά στην Ανδριανούπολη στις 12 Αυγούστου 1204 και η Κρήτη έγινε κτήση της Βενετίας. Οι Ενετοί όμως καθυστέρησαν να στείλουν δυνάμεις στην Κρήτη, καθώς ήταν απασχολημένοι με τις κτήσεις τους στην Πελοπόννησο και τα νησιά του Αιγαίου. Την καθυστέρηση αυτή εκμεταλλεύθηκε ο αρχιπειρατής και κόμις της Μάλτας Ενρίκο Πεσκατόρε, ο οποίος με τη βοήθεια του γενοβέζου φίλου του Αλαμάνου Ντακώστα, τον οποίο αποκαλούσαν πρίγκιπα των πειρατών, κατέλαβε πρώτος στην Κρήτη το 1206. Ο Ενρίκο Πεσκατόρε έκτισε 14 μικρά φρούρια κατά μήκος της βόρειας ακτογραμμής της Κρήτης για να οχυρώσει το νησί, μεταξύ των οποίων ήταν το φρούριο της Ιεράπετρας, του Παλαιοκάστρου, ο γενοβέζικος πύργος στα Χανιά και 2 μικρά φρούρια στον όρμο του Φόβελε.
Η Βενετία έστειλε αμέσως στόλο κάτω του Πεσκατόρε με αρχηγούς τον Ρανιέρι Ντάντολο και Ρουτζιέρο Πρεμαρίνο, αλλά η προσπάθειά τους να καταλάβουν το νησί κατέληξε σε αποτυχία. Οι προσπάθειες των Ενετών να ανακτήσουν την Κρήτη συνεχίστηκαν μέχρι το 1212, που ο πρώτος δούκας της Κρήτης, Ιάκωβος Τιέπολο, ανάγκασε τον Ενρίκο Πεσκατόρε να εγκαταλείψει το νησί. Ο Τιέπολο εγκαταστάθηκε στον Χάνδακα και επειδή οι Ενετοί δεν μπορούσαν να κατανοήσουν την ονομασία Χάνδαξ, ονόμασαν την πόλη Κάντια και ολόκληρο το βασίλειο της Κρήτης Ρένιο Ντι Κάντια. Η πόλη Κάντια έγινε η κυριότερη ενετική βάση στη λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου και οι Ενετοί την αποκαλούσαν ως το πολυτιμότερο πετράδι στο στέμα της Βενετίας. Εδώ έφταναν οι νεοπομπές που πραγματοποιούσαν τις εμπορικές μεταφορές μεταξύ Ανατολής και Δύσης και η δραστηριότητα αυτή αποτελούσε την κύρια πηγή πλούτου και ευημερίας των Ενετών αρχόντων. Πρώτο μέλημα των Ενετών ήταν η οχύρωση της πόλης για να αντιμετωπίσουν τις απανωτές επαναστάσεις των Κρητικών και την συνεχώς αυξανόμενη τουρκική απειλή στη Μεσόγειο. Επέβαλαν βαριά φορολογία 3.000 υπέρπειρων για την επισκευή του λιμανιού στους Ενετούς φεουδάρχες, στους οποίους η Βενετία δεν αναγνώριζε τα ίδια δικαιώματα με τους ευγενείς της Μητρόπολης και οι λόγοι αυτοί προκάλεσαν την επανάσταση του Αγίου Τίτου του 1363, η οποία κατέλυσε την ενετική διοίκηση και ανακήρυξε το βασίλειο της Κρήτης σε ανεξάρτητη δημοκρατία του Αγίου Τίτου με την συνεργασία και των Κρητικών. Και ήταν πραγματικά συγκινητική η λειτουργία που έγινε στον Άγιο Τίτο με τον Ορθόδοξο και τον Λατίνο Επίσκοπο. Η Βενετία αντέδρασε αμέσως και απέστειλε μισθοφορικά στρατεύματα στην Κρήτη με αρχηγό τον Λουτσιάνο Νταλβέρνε, ο οποίος με μία μόνο μάχη έξω από τον Χάνδακα διέλυσε τους επαναστάτες και αποκατέστησε την ενετική κυριαρχία στο νησί. Εκείνα τα χρόνια της σκληρής ενετικής δουλείας, οι Κρητικοί ζούσαν σε συνθήκες απάνθρωπες. Ο Ενετός Φεουδάρχης είχε δικαίωμα ζωής και θανάτου στους κατοίκους της Καστελανίας του. Ό,τι καλλιεργούσαν είχαν την υποχρέωση να το πουλούν μόνο στο δικό τους Φεουδάρχη σε εξευτελιστικές φυσικά τιμές. Οι εκκλησίες και τα μοναστήρια δόθηκαν σε Λατίνους κληρικούς και πολλοί από αυτούς άφησαν την τελευταία τους πνοή στα κάτεργα των ενετικών καραβιών και στις βαριές αγκαρίες επί 200 χρόνια για να χτιστούν τα θεόρατα τείχη που αγκάλιασαν τις πόλεις της Κρήτης. Κρητικοί δεν δέχτηκαν αδιαμαρτύρητα τη στέρηση της εθνικής και θρησκευτικής τους ελευθερίας.
27 επαναστάσεις ξέσπασαν εναντίον των Ενετών και πολλά τοπικά κινήματα σε ολόκληρο το νησί. Αλλά οι Ενετοί επικράτησαν κυρίως λόγω της διχόνοιας των κρητικών αρχόντων που δεν επέτρεψαν μια κοινή και συντονισμένη επαναστατική δράση. Εν τω μεταξύ η Οθωμανική απειλή ήταν πλέον ορατή στον ορίζοντα και όλα έδειχναν ότι δεν θα αργούσε η ώρα που η Κρήτη θα δεχόταν επίθεση. Τα παλιά τείχη δεν πρόσφεραν καμία ασφάλεια και η εμφάνιση της Πυρίτιδας είχε αλλάξει τα δεδομένα της οχυρωματικής τέχνης. Η Βενετία ανέθεσε τότε στον διάσημο Βερονέζο μηχανικό οχυρωματικό έργο Μικέλε Σαν Μικέλη τον σχεδιασμό των φρουρίων της Κρήτης και η ανοικοδόμησή τους άρχισε το 1462. Τότε υπέστη μεγάλη καταστροφή και ικνωσός, διότι τα αρχαία ερείπια χρησιμοποιήθηκαν ως οικοδομικά υλικά για την ανέργεια των οχυρώσεων. Τα κολοσσιαία τείχη του Χάντακα έχουν μήκος 3 χιλιομέτρων σε σχήμα τριγώνου με την υποτείνουσα πλευρά προς το κριτικό πέλαγος με 7 προμαχώνες και είναι σήμερα το καλύτερα διατηρημένο φρουριακό συγκρότημα της Μεσογείου μαζί με το φρούριο Ρόκα Αλμάρε, το φρούριο της θάλασσας που έμεινε να αποκαλείται κούλες από τα χρόνια της τουρκοκρατίας. Η οικοδόμηση του φρουρίου της θάλασσας στη θέση παλαιότερου πύργου που προϋπήρχε για να οχυρώσει το λιμάνι άρχισε το 1523 και ολοκληρώθηκε το 1540. Στο ισόγειο υπάρχουν 26 διαμερίσματα που χρησιμεύαν ως αποθήκες πολεμοφοδίων και τροφίμων αλλά και ως φυλακές στις οποίες βασανίστηκαν και θανατώθηκαν
πολλή κριτική στη διάρκεια της Ενωτοκρατίας και της Τουρκοκρατίας. Στα ανοίγματα του Ισογείου υπήρχαν το 1630 18 κανόνια διαφόρων τύπων και στον επάνω όροφο ήταν τα καταλύματα της φρουράς, μια εκκλησία, ένας φούρνος και 25 κανόνια. Πάνω από τις δύο πύλες του φρουρίου δεσπόζουν οι μαρμάρινοι λέοντες του Αγίου Μάρκου. Οι εκθέσεις των ενετών γενικών προβλεπτών μας πληροφορούν ότι τα μάρμαρα αυτά προέρχονταν από την Ισοδία, αλλά και ο Φλωρεντινός ιερωμένος Χριστόφορος Μποντελμόντι, που πραγματοποίησε τον περίπλου της Κρήτης το 1415, αναφέρει ότι είδε στη βόρεια πλευρά της νήσου Δία κατάλευκα μεγαλοπρεπή μαρμάρινα παλάτια. Μάλιστα, οι ενετοί φόρτωναν τότε παλιές γαλέρες, τις οποίες βούλιαζαν με το φορτίο τους για να κατασκευάσουν τον μόλο του λιμανιού. Το λιμάνι του Χάντακα ήταν για τους ενετούς σπουδαίος σταθμός διαμετακόμισης των εμπορευμάτων της Ανατολής, αλλά και ναύσταθμος για τα πολεμικά πλοία που προστάτευαν την Κρήτη από τις πειρατικές επιδρομές. Για τις ανάγκες του στόλου τους, οι ενετοί κατασκεύασαν μια σειρά νεορίων, όπου επισκέβαζαν και ναυπηγούσαν γαλέρες με κρητικούς κυρίως τεχνίτες. Παράλληλα με την οχύρωση της πόλης Κάντια, οι ενετοί έκτισαν μεγαλοπρεπή κτίρια, εκκλησίες και κρίνες που έδιναν μια λαμπρή εικόνα της πόλης.
Το σημερινό Δημαρχείο, η Λότζια, παλαδιανού ρυθμού, ήταν η Λέσχη των Ενετών Ευγενών, η οποία χτίστηκε ανάμεσα στο 1625 έως 1628 από τον γενικό προβλεπτή Φραγκίσκο Μοροζίνη. Το κτίριο ήταν διόροφο με κίονες δωρικού ρυθμού στο ισόγειο και κίονες ιωνικού ρυθμού στον πρώτο όροφο και διάφορα ανάγλυφα στο διάζωμα. Το 1915 ξεκίνησαν οι εργασίες αναστήλωσης της Λότζιας υπό την επιμέλεια του Μαξιμίλιαν Ογκάρο, που ήταν έφορος των καλλιτεχνικών μνημείων της Βενετίας, και συνεχίστηκαν μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι εργασίες προχώρησαν σταδιακά από τότε και ολοκληρώθηκαν το 1980, και το 1987 απονεμήθηκε στη Λότζια το πρώτο βραβείο Europa Nostra ως το καλύτερα αναπαλαιωμένο ευρωπαϊκό μνημείο της χρονιάς εκείνης. Το σοβαρό πρόβλημα που αντιμετώπιζε η ενετική Πολυκάντια ήταν η λειψιδρία. Η πόλη ιδρευόταν από πηγάδια που έβγαζαν υφάλμηρο νερό. Το 1639 παραμονές της τουρκικής πολιορκίας στην πόλη υπήρχαν 1270 πηγάδια και 273 δεξαμενές νερού. Ο πρώτος που έφερε νερό στην πόλη με υδραγωγείο ήταν ο καπιτάν γενεράλε της Κάντια Τζιάν Ματέο Μπέμπο το 1552, και η κρίνη που φέρει το όνομά του βρίσκεται στην πλατεία του Ναού του Σωτήρος, τη σημερινή πλατεία Κορνάρου. Η κρίνη είναι διακοσμημένη με ένα κέφαλο ρωμαϊκό άγαλμα που προέρχεται από την Ιεράπετρα και τα οικόσημα του οίκου του Μπέμπο, καθώς και του τότε δούκα της Κρήτης Αλβίζε Γκρίτη και άλλων αξιωματούχων. Τελευταία χρόνια της τουρκοκρατίας, οι σκλάβοι που είχαν φέρει μαζί τους οι Τούρκοι από διάφορες χώρες της Αφρικής, οι χαλικούτιδες όπως τους αποκαλούσαν, είχαν βάψει μαύρο το άγαλμα και κάθε Μάιο έκαναν εδώ μια θρησκευτική τελετή με χορούς και τραγούδια. Δίπλα στην Κρίνη βλέπουμε το Οθωμανικό Σεμπίλ του πλούσιου Χατζή Ιμπραχήμ Αγά, που οικοδομήθηκε το 1776, ο οποίος αφιέρωσε τη μεγάλη περιουσία του για την συντήρησή του. Στο αφιερωτήριο αναφέρεται η επιθυμία του να μεταφέρονται το καλοκαίρι από τον Ψιλορίτη 4 φορτία χιόνι για να προσφέρεται από το Σεμπίλ του κρύο νερό.
στη νότια πλευρά της πλατείας, όπου βρίσκεται σήμερα το άγαλμα του Ερωτόκριτου και της Αρετούσας, δέσποζε στα χρόνια της Ενετοκρατίας ο ναός του Σαν Σαλβατόρε, των Αυγουστινιανών μοναχών, από τον οποίο είχε πάρει την ονομασία της και η πλατεία, που ήταν σημαντικό κέντρο των προαστίων. Πριν από την κατεδάφισή του, από την κυβέρνηση της Χούντας, λειτουργούσε ως γυμνάσιο.